Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά σε όλους. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αντίστροφα μετράει η κυβέρνηση για τη συνεδρίαση του Euro Working Group στις 12 Ιανουαρίου, καθώς αναμένει πως εκεί θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες που θα ξεπαγώσουν την αξιολόγηση και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Τα δόντια τους φοροφυγάδες θα δείξει εντός του 2017 η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, καθώς οι υπηρεσίες της θα διενεργήσουν συνολικά 23.300 φορολογικούς ελέγχους. Ποδαρικό και με τους νέους αυξημένους φορολογικούς συντελεστές σε μια σειρά από είδη και υπηρεσίες μας κάνει το 2017. Τσιγάρα, καφές, τηλέφωνο, ίντερνετ και καύσιμα έγιναν από την Κυριακή αισθητά ακριβότερα, ψαλιδίζοντας το ετήσιο εισόδημα των οικοκυριών από 400 έως 1.200 ευρώ κατά μέσο όρο. Μετά το άλμα 80% που κατέγραψε το bitcoin, το ψηφιακό διαδικτυακό νόμισμα μέσα στο 2016, οι ειδικοί προειδοποιούν για βίαιη διόρθωση το 2017. Κατά κύριο λόγο, το bitcoin χρησιμοποιείται από όσους θέλουν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία από την χώρα τους στο εξωτερικό για φορολογικούς ή άλλους λόγους που ξεπερνούν τα όρια της νομιμότητας, σύμφωνα με τους Financial Times. Ανωδικά κυρίει τη χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει σε 649,47 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,41% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.